Φουντώνει η κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης, κυρίες και κύριοι, λίγες ώρες μετά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το πόρισμα της εξεταστικής για την τραγωδία των Ντεμπών. Την αντιπαράθεση πυροδότησε αυτή τη φορά ο Χρήστος Σπύρτζης, ο οποίος ζήτησε τη σύσταση ειδικής επιτροπής με την συμμετοχή ανώτατων δικαστικών για την διερεύνηση τυχών ευθυνών του ιδίου την περίοδο που ήταν Υπουργός Μεταφορών. Η κίνηση αυτή έριξε εκ νέου λάδι στη φωτιά, με την κυβέρνηση να αντιτείνει ότι το κάνει εκ του ασφαλούς, μιας και αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί την κυβέρνηση και προσωπικά τον Κώστα Καραμαλή για ενοχή και συγκάλυψη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, εξέλιξες είχαμε και στην υπόθεση των email της Άννας Μισέλα Σιμακοπούλου, καθώς κλιμάκιο της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων μετέβει στο Υπουργείο Εσωτερικών για να ερευνήσει τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων χιλιάδων αποδήμων. Σε λίγα λεπτά, το Μέγκα παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μεγάλης δημοσκόπησης, της μέτρων ανάλυσης, με ενδιαφέροντα ευρήματα για τις ευρωεκλογές αλλά και για τους πολιτικούς αρχηγούς. Να δούμε αναλυτικά τις εξελίξεις. Μαζί μου στο στούντιο είναι ο Γιάννης Πρετεντέρης. Βλέπουμε τον Παναγιώτη Τζανετάτο στη Βουλή, τον Ζήση Μούσιο, τον Γιάννη Χριστάκο στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής και την Άννα Κανδύλη για την έρευνα με τα email. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης για την τραγωδία των Ντεμπών. Λίγες ώρες μετά τη σφοδρή σύγκρουση στη Βουλή, ο πρώην Υπουργός Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Σπύρτζης, ζήτησε τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τη διερεύνηση τυχών δικών του ποινικών ευθυνών για την εθνική τραγωδία των Ντεμπών, προτρέποντας εμέσως τον Κώστα Καραμαλή να πράξει το ίδιο. Καλύπτω το χρέος μου απέναντι στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας των Ντεμπών, στον αγώνα που δίνουν οι γονείς και οι συγγενείς των θυμάτων. Εύχομαι να ακολουθήσουν το ίδιο δρόμο και οι υπόλοιποι υπουργοί. Ο κ. Σπύρτζης ζήτησε την ενεργοποίηση διατάξεων του συντάγματος που προβλέπουν τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής, ακόμα και αν τα φερόμενα ποινικά δικήματα έχουν παραγραφεί. Με το Μέγαρο Μαξίμου να του καταλογίζει ότι κινείται εκ του ασφαλούς. Γνωρίζει ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να οδηγήσει σε ποινικές συνέπειες. Δεν θα έχει συνέπειες ποινικές για τον ίδιο. Άρα το κάνει εκ του ασφαλούς. Ακολούθησε πόλεμος ανακοινώσεων με το Μαξίμου να κατηγορεί για υποκρισία την Κουμουνδούρου, η οποία σήκωσε το γάντι για τη στάση Καραμαλή. Δεν επικαλείται και δεν καλύπτεται πίσω από παραγραφή. Αντίθετα, ο κύριος Καραμαλής δεν αιτείται και δεν ενεργοποιεί η Νέα Δημοκρατία καμία διαδικασία. Οι άτυπες πηγές του ΣΥΡΙΖΑ παραδέχονται ότι το Σύνταγμα προβλέπει και την συγκρότηση επιτροπής παρά την παραγραφή. Κοινώς η λέξη κλειδί είναι παραγραφή στην προκειμένη περίπτωση. Παρότι κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τονίζουν ότι ο Κώστας Καραμαλής δεν έχει ποινικές ευθύνες για τα Τέμπη, ορισμένοι βουλευτές παίρνουν αποστάσεις από τους χειρισμούς του πρώην Υπουργού. Αντιλαμβάνομαι πλήρως την οργή, τον πόνο και τον φόβο της κοινής γνώμης για το τραγικό αυτό δυστύχημα, αλλά δυστύχημα ήταν, όχι έγκλημα. Και όχι, ο κύριος Κώστας Καραμαλής δεν είναι δολοφόνος και δεν έχει ποινικές ευθύνες για το δυστύχημα. Εγώ προσωπικά ναι, θα παρετούμουν από την ασυλία. Συγκάλυψη, αλαζονία και ψεύδι καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία το ΠΑΣΟΚ. Η Νέα Δημοκρατία να φέρνει ένα πόρισμα στην εξαστική επιτροπή που συγκαλύπτει τις ευθύνες συγκεκριμένων προσώπων και το οποίο αποτελεί μνημείο ντροπής. Υπάρχει και ο νόμος περιεφής υπουργών που τα τρία κόμματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, τον έχουν ψηφίσει. Μην τολμήσετε να τα φορτώσετε μόνο στον Καραμαλή. Όλοι θα πάτε φυλακή, όσοι ήταν υπεύθυνοι. Παρά την αγανάκτηση και απογοήτευση για την ποιότητα της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι συγγενείς των θυμάτων της εθνικής τραγωδίας δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν τα πάντα για να δικαιωθούν 57 νεκροί των Ντεμπών. Ξέραμε που θα καταλήξει. Ντροπή στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Μεταφορών τον πρώην, τον Καραμαλή που δεν ήταν εκεί. Κρύβονται από τις ευθύνες τους. Η δικαίωση σίγουρα θα έρθει. Το πιστεύουμε, γι' αυτό πολεμάμε. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε το χαρακτηρισμό πολιτικές βδέλες, ανοίγοντας νέο κύκλο αντιπαράθεσης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Πέραν από πολιτικές βδέλες, είναι και βαθιά υποκριτές. Όταν είχαν την πλειοψηφία στη Βουλή, κρύφτηκαν πίσω από το άρθρο 86 του Συντάγματος, από το νόμο περί ευθύνης υπουργών, 11 φορές. Πολιτικές βδέλες είναι όσοι προσπαθούν να καλύψουν τους εμπλεκόμενους πολιτικούς. Πολιτικές βδέλες είναι εκείνοι που κρύφτηκαν χθες, αφήνοντας άδεια τα κυβερνητικά έδρανα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι με τον όρο πολιτικές βδέλες δεν αναφερόταν πουδενή στους συγγενείς των θυμάτων των Ντεμπών, αλλά σε στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Βουλή και τον Παναγιώτη Τζανετάτο. Παναγιώτη, εδώ θα πρέπει πρώτα απ' όλα να καταλάβουμε αν αυτό που ζητάει ο κύριος Σπύρτζης είναι στην πραγματικότητα ένας ακτιβισμός με στόχο να ασκήσει pressing στον κύριο Καραμαλή, ή αν αυτό που ζητάει είναι εφικτό και πού πατάει.
Λοιπόν, Ράνια, να σου πω καταρχάς ότι αυτό που ζητάει ο κύριος Σπίρτζης είναι κάτι το οποίο δεν το έχει ζητήσει κάποιος άλλος, τουλάχιστον στο πρόσφατο παρελθόν, ή αν το έχει ζητήσει, δεν έχει ποτέ ενεργοποιηθεί από τη Βουλή. Ουσιαστικά ζητά να συγκροτηθεί μια κοινοβουλευτική επιτροπή με τη συμμετοχή ανώτατων δικαστικών και να μελετήσει την υπόθεσή του. Να μελετήσει δηλαδή τα αδικήματα για τα οποία υπάρχει δικογραφία εναντίον του. Η οποία έχει παραγραφεί. Η οποία έχει παραγραφεί, παραγραφεί. Γιατί πέντε χρόνια παραγραφή, αν δεν έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, που δεν έχει ασκηθεί, και 8 αν έχει ασκηθεί, άρα είναι στα 5. Πάει, παραγράφηκε. Καλύπτεται με το προηγούμενο καθεστώς ούτως ή άλλως που είναι οι δύο σύνοδοι. Σωστό. Οπότε, Παναγιώτη, είναι παραγεγραμμένο. Τώρα, τι γίνεται στην προκειμένη, τι πρόβλημα υπάρχει με τη μελέτη ακριβώς αυτής της, του αιτήματος, με την κατάθεση του αιτήματος. Υπάρχει το εξής, ότι θα έπρεπε θεωρητικά, τουλάχιστον με βάση τη συζήτηση που γίνεται και σε συνταγματολόγους, να έχει ξεκινήσει ήδη προανακριτική επιτροπή και να μην έχει καταφέρει για οποιοδήποτε λόγο να ολοκληρωθεί. Εδώ δεν έχει ξεκινήσει προανακριτική, η προανακριτική είχε απορριφθεί. Αυτό είναι το ένα στοιχείο. Και το δεύτερο στοιχείο είναι ότι ακόμα και να συγκροτηθεί η Επιτροπή δεν θα έχει κάποιο ένομο αποτέλεσμα, με την έννοια ότι δεν θα ασκηθούν διώξεις στον κύριο Σπίρτζη. Απλά θα βεβαιωθεί το κατά πόσο υπάρχει παράβαση καθήκοντος ή όχι. Τι θα μείνει τέλος πάντων στο τέλος όλης αυτής της συζήτησης, και φαντάζομαι ότι αυτό επιδιώκει στην πραγματικότητα και ο κύριος Σπίρτζης, η αίσθηση ότι ο ίδιος, σε αντίθεση με τον κύριο Καραμαλή, επεδίωξε τον έλεγχό του, τον έλεγχο των ευθυνών του. Για την περίοδο που ήταν Υπουργός Μεταφορών. Γυρίστε παρόδο, ο κ. Σπίρτζης δεν είναι βουλευτής. Οπότε θα μπορούσε ο θαυμάσιος να απευθυνθεί κατευθείαν στη δικαιοσύνη. Τι χρειάζεται να κάνει σε δηλώσεις του Συμπεριστήριου της Βουλής. Υπάρχει όμως το θέμα του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο που εκεί έχει ήδη παραγραφεί. Άρα καταλήγουμε ότι ουσιαστικά αυτό που κάνει ο κ. Σπίρτζης είναι να πιέσει πολιτικά, είναι επιχειρήσει να πιέσει πολιτικά, τέλος πάντων, την κυβέρνηση και τον κ. Καραμαλή. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πολύ.